Προσερχόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο και μιλώντας σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυπριακής κυβέρνησης να ακολουθήσει με αυστηρότητα τους όρους του μνημονίου και της Δανειακής Συμφωνίας Διάσωσης. Yes, that's the one way out. Cyprus will remain a member of the Eurozone, which shall remain at the heart of the European Union. That's our destiny. We shall do whatever it takes to fix our imbalances, to put our house in order. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Eurogroup είχε επικοινωνία με την κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία δήλωσε έτοιμη να επαναδιαπραγματευτεί επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου προς την Κύπρο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις συνομιλίες Κύπρου-Ρωσίας για βελτίωση των όρων του δανείου που λήγει το 2016. Yes, that's the one way out. Cyprus will remain a member of the Eurozone, which shall remain at the heart of the European Union. That's our destiny. We shall do whatever it takes to fix our imbalances, to put our house in order. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε παράλληλα ότι την Κύπρο αναμένει μια δύσκολη περίοδος, σημειώνοντας ότι όσο πιο σύντομα υιοθετηθούν τα αυστηρά μέτρα λιτότητας, τόσο πιο σύντομα θα εξέλθουμε από αυτή την δύσκολη περίοδο. Σημειώνεται ότι αρχίζει η εβδομάδα εξελίξεων στα Εθνικά Κοινοβούλια, από τα οποία θα περάσει το πρόγραμμα διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Ήδη την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, το πρόγραμμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Το σχετικό αίτημα επρόκειτο να διαβιβάσει εντός του Σαββατοκυριακού στον πρόεδρο του σώματος, ο Υπουργός Οικονομικών Βολφγκ Σόιμπλε. Σύμφωνα με δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, η ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα, αν και δεν αποκλείεται να μην επαρκεί η κυβερνητική πλειοψηφία και να χρειαστούν οι ψήφοι και της αντιπολίτευσης.